Ο Όλαφ Σόλτς προέτρεψε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να αποσύρει πλήρως τα στρατεύματά του από την Ουκρανία κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν, συζητώντας την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Ο καγκελάριος ζήτησε από τον Πούτιν να βρει μια διπλωματική λύση το συντομότερο δυνατό με βάση την κατάπαυση του πυρός, πλήρης αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων και σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της Ουκρανίας. Ο Σόλτς απίφθινε επίσης έκκληση στο Ρώσο ηγέτη να μεταχειριστεί τους εχμαλώτους πολέμους σύμφωνα με τις συμβάσεις της Γενέβης για τα ανθρωπιστικά πρότυπα, ενώ κάλεσε τη Ρωσία να αποφύγει οποιαδήποτε κλιμάκωση της βίας γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Ο Πούτιν από τη δική του πλευρά μίλησε για κατάφορες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και τον αδιάκοπο βομβαρδισμό του Ντομπάς από το Κίεβο, εξαιτίας των οποίων ο άμαχος πληθυσμός πεθαίνει. Σχετικά με την κράτηση εχμαλώτων πολέμου, τόνισε ότι η Ρωσία σε αντίθεση με την Ουκρανία παρέχει στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού πρόσβαση σε αυτούς. Ο Ρώσος ηγέτης ενημέρωσε επίσης το Γερμανό καγκελάριο για τη φυσική προστασία του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζιε. Τόνισε ότι ο Ουκρανικός στρατός εξαπολύει τακτικά ρουκέτες στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που κινδυνεύει να μετατραπεί σε μεγάλης κλίμακας καταστροφή.